Στη νότια πλευρά της πεδιάδας της Μεσαράς δεσπόζει ο επιβλητικός όγκος των Αστερουσίων Ωραίων, που δίκαια αποκαλούνται το Άγιον Όρος της Κρήτης, καθώς είναι διάσπαρτα από μοναστήρια, σκήτες και εξοκλήσια. Σημερινός μας προορισμός είναι το Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Νικήτα. Από το Μεσοχωριό που βρίσκεται ριζωμένος στους πρόποδες των Αστερουσίων, ένας φιδογυριστός δρόμος οδηγεί προς το ορεινό χωριό του Αχεντριά σε υψόμετρο 680 μέτρων. Το οποίο τραχεί και ξερό και ο στενός δρόμος δίνει την εντύπωση πως μόλις που ισορροπείς τους απότομους γκρεμούς που χάσκουν σε βάθος 500 μέτρων. Το χωριό Αχεντριάς, που οι κάτοικοί του λένε ότι πήρε την ονομασία του από την Χέντρα, την βασίλισσα της αρχαίας Πριανσού, βρίσκεται απλωμένο σε ένα μικρό οροπέδιο κάτω από το ύψωμα Σφεντιλιά, που δεσπόζει στα δυτικά του χωριού σε υψόμετρο 970 μέτρων και βορειότερα από τους απότομους γκρεμούς και τα φαράγγια που καταλήγουν στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία του χωριού Αχεντριάς οφείλεται στις πολλές όχεντρες που υπήρχαν εδώ, όπως ονομάζονται οι οχές στην Κρήτη. Η πρώτη επίσημη αναφορά του χωριού γίνεται το 1577 από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι με την ονομασία Ακέντρα Μετόχιο και το 1583 ο Πέτρος Καστροφύλακας αναφέρει το χωριό με την ονομασία Ακέντρια με 25 κατοίκους. Η αισθητική αξία του οροπεδίου του Αχεντριά είναι σημαντική, όπως και η οικολογική του σημασία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής των Αστερουσίων Ωραίων. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και διατηρούν αρκετές χιλιάδες εγωπρόβατα παρά τις αντίξεως καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς τις περισσότερες ημέρες του χειμώνα το χωριό είναι αποκλεισμένο από τα χιόνια και το καλοκαίρι μαστιγώνεται από τους ανέμους και τις ανελαίητες ακτίνες του ήλιου. Σε τούτη την αετοφολιά των Αστερουσίων, οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από ένα βαθύ θρησκευτικό συνέστημα και παρά το γεγονός ότι εδώ ζουν 300 περίπου ψυχές,
υπάρχουν αρκετές εκκλησίες όπως η Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, της Χυμήσεως της Θεοτόκου, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ενώ στις 6 Αυγούστου κάθε χρόνο εορτάζεται με μεγάλο πανηγύρι στον Αχεντριά η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα ρίζωσε σε τούτες τις βουνοκορφές των Αστερουσίων από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά και την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες το 1961. Ο Ορθόδοξος ασχετισμός στην Κρήτη αναπτύχθηκε τόσο πολύ ώστε να χαρακτηρίζεται Αγία Νήσος, διάσπαρτη καθώς ήταν από ασκητήρια στα δάση, τα βουνά και τις εκτογραμμές της, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του νησιού και τα Αστερούσια όρη. Από τον Αχεντριά παίρνουμε τον δρόμο νότια προς το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα. Ο αέρας και το σκληρό άγωνο τοπίο σου δημιουργούν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο άλλο πλανήτη χωρίς ίχνος ζωής. Πιο κάτω η εικόνα αυτή ξαφνικά μεταβάλλεται όταν από ψηλά αντικρίζεις τα δαντελωτά ακρογιάλια του νότιου κρητικού πελάγους. Το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα βρίσκεται κρυμμένο στην αγκαλιά ενός πελώριου βράχου δίπλα στην νεκρογελιά. Αληθινό ησυχαστήριο, αποξεχασμένο και λυτρωμένο από τη βοή του σύγχρονου πολιτισμού. Ο αγιασμένος ετούτος τόπος αποτελούσε ερημητήριο και σκήτη πνευματικής άσκησης κυρίως από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Κουδουμά, οι οποίοι έμεναν εδώ μόνιμα ή κατά διαστήματα. Στην αυλή δεσπόζει ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Νικήτα, ο οποίος είναι μικρών διαστάσεων. Δίπλα στο ιερό βήμα, ένα μικρότερο σπήλαιο χρησιμοποιείται ως διακονικό, από όπου ρέει το αγίασμα από τους σταλακτήτες. Η είσοδος του σπηλαίου κλείνει με ένα τοίχο που διαμορφώνει την πρόσωψη της εκκλησίας, αλλά στο επάνω μέρος παραμένει ανοιχτό για να μην στεναχωράται ο Άγιος, όπως λένε οι ντόπιοι.
Τα τυχώματα του σπηλαίου είχαν επιχρηστεί με κονίαμα και ήταν κατάγραφα με αγιογραφίες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των τυχογραφιών με τα χρόνια κατέπεσε διαβρωμένο από την υγρασία. Σήμερα διακρίνονται μερικά αποσπάσματα από τις τυχογραφίες της Σταύρωσης και της Αναλήψεως. Το εσωτερικό του σπηλαίου είχε αγιογραφηθεί τουλάχιστον δύο φορές και σε μερικά σημεία διακρίνεται ένα παλαιότερο στρώμα τυχογραφιών. Από το 1948 έως το 1959, ο Άγιος Νικήτας λειτουργήσε ως μοναστήρι της Επισκοπής Αρκαδίας, με ηγούμενο τον Ιερό Θεό Κωστομανολάχη και μια μικρή αδελφότητα μοναχών, με απόφαση του Μακαριστού Επισκόπου Αρκαδίας και μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης Ευγενίου Ψαλιδάχη. Αργότερα λειτουργήσε ως μονίδριο, με ιερομόναχους που διόριζε ο εκάστοτε Μητροπολίτης. Το 1997, με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κατόπιν προτάσεως του Μακαριστού Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας Κυρίλου Κυπριωτάκη, το μονίδριο του Αγίου Νικήτα χαρακτηρίστηκε ως ιερό προσκύνημα διοικούμενο από επιτροπή. Μετά την σύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου το 2001, το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα υπάγεται διοικητικά στη νεοσυσταθήσα Μητρόπολη υπό τον Μητροπολίτη Ανδρέα Νανάχη και η λειτουργία του καθορίζεται από καταστατικό που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το 2004. Σήμερα το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα διακονεί με ευσέβεια ο μοναχός Νικήτας. Καλώς ορίσατε καταρχάς σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Νικήτα να πρεσβεύει και για εσάς και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Νικήτας μαρτυρείται ότι άρχισε να λειτουργεί ως μοναστήρι ή ως μονίδριο από τα παλιά της Κρήτης γύρω στο 1640. Μια καταγραφή που έχει γίνει τότε, το μαρτυρούν και οι αγιογραφίες που έχει στο διάκοσμό του που σώζονται μερικές ακόμα. Σαν μοναστήρι λειτουργήσε από το 48 μέχρι το 59. Κάπου εκεί έφυγε ο τελευταίος ηγούμενος, ο Ιερόθεος ο Κωστομανολάκης. Τη διάρκεια αυτή πέρασε και ο Άγιος Ευμένιος, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας, ως Σοφρόνιος τότε μοναχός. Είναι ένας τόπος προσευχής, ένας τόπος απομόνωση, ένας τόπος ερημητήριο που προσφέρεται για προσευχή, για κατάνοιξη, για νηστεία. Εδώ έρχονται οι άνθρωποι και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό και ευελπιστούμε κάποτε να βρεθεί κάποιος μοναχός ή κάποιοι μοναχοί να επανδρώσουν το μοναστήρι και να λειτουργήσει όπως του αξίζει να λειτουργεί. Στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα, αρκετοί άνθρωποι που ήρθαν με πίστη σε τούτο τον κακοτράχαλο τόπο για να ζητήσουν τη βοήθεια του Αγίου, είδαν τα προβλήματά τους να θεραπεύονται, όπως μαρτυρούν τα αναθήματα του ναού.
Αρκετά γνωστά και άγνωστα θαύματα συντελέστηκαν εδώ, που βεβαιώνουν την χάρη του μεγαλομάρτυρα Αγίου και την ιερότητα του προσκυνήματος. Εγώ έφυγα σε ηλικία 25 χρονών το 2005 από το σπίτι μου, πήγα στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί είναι ο ηγούμενος πατέρας Πρόδρομος, ο οποίος ζει ακόμα και είμαι δικό του καλογέρι. Είμαι μικρόσχημος. Το όνομά μου ήταν Νικόλαος και επέλεξε, κάνοντας μία δέηση στο ιερό τρεις φορές, και έβγαινε το όνομα Ζαχαρίας και έβαλε το όνομα Ζαχαρίας στο γέροντά του. Αφού έγινε μικρόσχημος, ο ίδιος ο πατέρας Πρόδρομος μου έδωσε ένα κομποσκήνι. Αρχικά ένα 33 που λέμε, τα χρόνια, όσα τα χρόνια του Χριστού που βάζουμε στο χέρι, σαν αρχάριο στην αρχή, και μου εξήγησε ότι καθόμαστε είτε στο κρεβάτι μας, είτε στο ταμείο μας, δηλαδή στο δωμάτιό μας, και προσευχόμενοι στο εικονοστάσι, είτε σε μία καρέκλα, αρκεί να κοιτάζουμε μία εικόνα της Παναγίας και να στοχαστούμε, να συγκεντρωθούμε σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Διότι η νοερά προσευχή, το λέει και η λέξη, είναι συγκέντρωση του νου, βλέποντας την εικόνα και μεταφέροντας από την εικόνα στον ουρανό. Παίρνοντας βαθιές ανάσες από το κομποσκήνι, από το κάθε κόμπο του κομποσκηνιού, και να πούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Αυτό είναι πιο δύσκολο, βαθιές ανάγκες, να συγκεντρώσεις το νου με την καρδιά και με την αναπνοή για να το καταφέρεις. Δυσκολεύτηκα στην αρχή πολύ. Γιατί για να καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να ζούμε σε ένα μέρος που να μην έχουμε φασαρία, να μην έχουμε θόρυβο, να μην έχουμε πολύ κόσμο, να είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στην προσευχή και να μην έχουμε πολλές εργασίες ή πολλά διακονήματα, να το πω έτσι. Ο Άγιος Νικήτας είναι ένας Άγιος που μας ήρθε στην Κρήτη από μακριά. Ένας Άγιος πολεμιστής, με το άλογο, το σπαθί και το κοντάρι του, όπως και ο Άγιος Μινάς. Ένας γενναίος πολεμιστής που προστάτευε την Κρήτη από τους πειρατές σε δύσκολα και σκοτεινά χρόνια. Γι' αυτό πρωτολατρεύτηκε στα νότια ακρογιάλια της Κρήτης, όπως εδώ στο ιερό προσκύνημα του Αχεντριά, ενώ υπήρχε ήδη παλαιοχριστιανική βασιλική στο Φραγκοκάστελο, όπου τιμάται η μνήμη του κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με κριτικά αγωνίσματα και επίδειξη της τέχνης των αρμάτων, όπως τραγουδά το ριζίτικο τραγούδι. Να κατεβούνε τα χωριά, τα πάνω και τα κάτω, να δείξουν την ευλάβεια και τέχνη των αρμάτων. Και εδώ μαζευότανε, όπως λέει το τραγούδι, τα χωριά, τα πάνω και τα κάτω. Και μετά τη Θεία Λειτουργία επεδίδονται εις αγώνας, σε πολλούς αγώνες. Και εις την τέχνη των αρμάτων. Διότι την εποχή εκείνη, βέβαια, η τέχνη των αρμάτων ήταν προταρχική ανάγκη για την ελευθερία των σκλαβαμένων Ελλήνων. Το λαϊκό συναξάρι του Αγίου παρουσιάζει τον Άγιο Νικήτα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι κάθε κριτικός. Νέος, ωραίος, δυνατός, δίκαιος, καλός πατριώτης και χριστιανός. Μάχεται εναντίον των εχθρών και προστατεύει τους αδύναμους και όσους έχουν ανάγκη.
Οι επίσημοι συναξαριστές αναφέρουν ότι ήταν Γόθος και καταγόταν από μια ευγενική οικογένεια της ανώτερης τάξης που ζούσε πέρα από τον Δούναβη. Γεννήθηκε στα χρόνια της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου ανάμεσα στο 324 έως 337 και κατηχήθηκε στο χριστιανισμό από τον νεκρομαϊσμένο επίσκοπο Γοτθίας Θεόφιλο. Διδάχτηκε τα ιερά γράμματα από τον διάδοχο του επίσκοπο Ουρφίλα. Ήταν πολύ νέος όταν ξέσπασε στην πατρίδα του εμφύλιος πόλεμος, στον οποίο επικράτησε ο ειδωλολάτρης Αθανάριχος, ο οποίος εξαπέλυσε στη συνέχεια φοβερό διωγμό κατά των χριστιανών. Τα αίτια του διωγμού ήταν η εγκατάλειψη της πατρώας ειδωλολατρικής θρησκείας και η υιοθέτηση της θρησκείας του Ρωμαίου Αυτοκράτορα που ήταν εχθρός. Ο Άγιος Νικήτας συνελήφθη την ώρα που δίδασκε τη χριστιανική πίστη και κάηκε στην πυρά το 330 μετά Χριστόν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σοδωρέων αξίουσι μας πίσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσε τα πλημελήματα ήμαρ και παρέκουσα η άματα της ελπής τη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Πρεσβεύσατε τα ασθενεία σήμαν, δωρεάν λάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησου και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλό μήνα.
Η λατρεία του Αγίου Νικήτα διαδόθηκε στην Κρήτη κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο από τους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά και γνώρισε άμεση και ευρεία αποδοχή από τους κρητικούς. Ο Άγιος έγινε ο προστάτης των κρητικών από τις πειρατικές επιδρομές και κτίστηκαν αρκετοί ναοί αφιερωμένοι στη χάρη του σε όλη την Νότια Κρήτη για να την προστατεύει και να εμποδίζει την αποβίβαση των πειρατών που προτιμούσαν τα έρημα και απομακρυσμένα από τα διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Κρήτης νότια παράλια. Η παρουσία του Αγίου Νικήτα μέσω της εκκλησίας του του έδινε υλική υπόσταση και προστάτευε τους κρητικούς ή τουλάχιστον τους παρηγορούσε και τους έδινε κουράγιο. Η λατρεία του Αγίου Νικήτα συνεχίζεται και σήμερα στην Νότια Κρήτη και ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, όπου υπάρχουν σημαντικοί ναοί και πλήθος λατρευτικών εικόνων του. Μάλιστα, ένα από τα πιο διαδεδομένα ονόματα στα χωριά των Αστερουσίων είναι το όνομα Νικήτας, που επιλέγουν οι γονείς για να δώσουν στα παιδιά τους, κάτι που φανερώνει ως οτίποτε άλλο την θέση που κατέχει ο Άγιος στην καρδιά τους. Στα ανατολικά Αστερούσια συνηθίζεται και το θηλυκό όνομα Νικητούλα, αλλά και στο μικρό ναό του Αγίου Νικήτα στο Χάρακα αναβιώνουν υπικοί αγώνες για να τιμηθεί ο Καβαλάρης Άγιος. Το σημαντικότερο όμως προσκύνημα του Αγίου Νικήτα στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι το μονίδριο στην περιοχή του Αχεντριά, σε αυτό τον αρχαίγωνο και χαρισματικό τόπο ανάμεσα στους πρόποδες των Αστερουσίων Ωραίων και τις ακτές του νότιου κρητικού πελάγους. Κάτω από το ιερό προσκύνημα του Αγίου Νικήτα, ο μικρός όρμος που σχηματίζεται εδώ έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Ιστορίες με τους κρητικούς αντάρτες και τα συμμαχικά υποβρύχια που έφταναν εδώ από την Μέση Ανατολή για διάφορες επιχειρήσεις. Ολόκληρη η περιοχή είχε κηρυχτεί τότε από τους Ναζί απαγορευμένη ζώνη. Τα βράχια του μικρού ακροτηρίου που προστατεύει τον όρμο του Αγίου Νικήτα από τα δυτικά ονομάζονται γεράνι και είναι εντυπωσιακά. Άγρια, αφιλόξενα, πολυσύνθετα, θρηματισμένα από τις θρικυμίες και τους χεραυνούς, γαλινεύουν με την παρουσία ενός υπερανόβιου φοίνικα που κατάφερε να φυτρώσει και να επιβιώσει στο πιο αντίξωο περιβάλλον. Σε παλαιότερες εποχές, ο τόπος αυτός ήταν τόσο έρημος που προκαλούσε τρόμο, γι' αυτό τον επέλεγαν για την πνευματική του άσκηση οι πρώτοι ερημίτες. Η μοναστική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ στο προσκύνημα του Αγίου Νικήτα εκατοντάδες χρόνια πριν ήταν δύσκολη. Δεν ήταν μοναστήρι, αφού δεν διέθετε ούτε κοινοβιακή ούτε ιδιόρυθμη οργάνωση. Δεν ήταν σκήτη, αφού είχε μοναστηριακή αυτοτέλεια. Δεν ήταν μετόχη, αφού δεν υπαγόταν σε κανένα κυρίαρχο μοναστήρι. Και δεν ήταν κελί, κατά το αγιορείτικο πρότυπο, αφού δεν είχε γέροντα και υποτακτικούς. Πέρασε από όλα τα στάδια για να μπορέσει να αποκτήσει ταυτότητα, αλλά δεν κατάφερε να σταθεί σε κανένα. Σήμερα έχει χαρακτηριστεί προσκύνημα και έχει κατοχυρωθεί με επίσημο και εγκεκριμένο από την Ιερά Σύνοδο και την Πολιτεία καταστατικό. Thank you.
Στην περίπτωση του Αγίου Νικήτα, επιβιώνει ως τις μέρες μας ο ιδιότυπος μοναχισμός που διαμορφώθηκε στο Ιερόν Όρον της Κρήτης, όπως έχουν χαρακτηριστεί τα αστερούσια όρη. Δίπλα σε ένα αρχαίο ναό, εγκαταβιώνουν σε σπήλαια αναχωρητές, πολλές φορές χωρίς κουρά ή χειροτονία. Φροντίζουν το ναό και υπηρετούν τους προσκυνητές που φτάνουν με δυσκολία στον δύσβατο και ερημικό τόπο. Δεν διαθέτουν οργάνωση, δεν δίνουν αναφορά σε καμία αρχή. Όποιος επιθυμεί, επιλέγει κάποια σπηλαιώδη κοιλότητα κοντά στο ναό, τη διαμορφώνει σε υποτυπώδες κατάλημα και ζει λιτά με ό,τι του προσφέρει η φύση και οι επισκέπτες του προσκυνήματος. Έτσι ξεκίνησαν τα τρία μοναστήρια οδηγήτρια Απεζανές Κουδουμάς που λειτουργούν οργανωμένα σήμερα. Τα αστερούσια όρη αποτέλεσαν τη γέφυρα μέσω της οποίας πέρασε ο μοναχισμός από την Ανατολή στη Δύση. Στα βουνά αυτά έχουμε τα πρώτα γνωστά ονόματα ξένων μοναχών. Οι Άγιοι Κοσμάς και Σέρβιος που μαρτυρούνται ήδη από τον 6ο αιώνα. Τόσο παλιά πρέπει να έχει τις ρίζες του ο μοναχισμός και στον Άγιο Νικήτα, όπου υπήρχαν ιδανικές συνθήκες. Στην ίδια θέση, σοβαρές ενδείξεις μαρτυρούν ότι προϋπήρχε αρχαίος λατρευτικός χώρος. Πιθανόν να λατρευόταν και εδώ ο Ασκληπιός, όπως και σε άλλους σπηλαιώδους και μη χώρους κατά μήκος των Αστερουσίων, όπως το Λέντα, την Αγία Κυριακή και τον Άγιο Ιωάννη. Οι πρώτοι ασκητές εγκαταστάθηκαν στα σπήλαια γύρω από τον έρημο τόπο, αλλά με την άβρα του αρχαίου ιερού χώρου. Στη συνέχεια, μετέτρεψαν σε χριστιανικό ναό το ήδη λατρευτικό σπήλαιο με προσθήκες και επεμβάσεις. Την περίοδο της Ενετοκρατίας με την άφιξη από τον Χάντακα νέων μορφωμένων μοναχών, με ζηλωτική διάθεση αρχίζει και ο μοναχισμός των Αστερουσίων να αποκτά μια υποτυπώδη οργάνωση αλλά και κτηριακή συγκρότηση. Οι μοναχοί βγαίνουν από τα σπήλαια και οι ναοί αποκτούν την αρμόζουσα διαρρύθμιση και διακόσμηση, τις περισσότερες φορές από καλλιτέχνες που έρχονται απευθείας από την Κωνσταντινούπολη. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται σε κανονική εκκλησία το αρχαίο λατρευτικό σπήλαιο του Αγίου Νικήτα. Η κτηριακή και διοικητική οργάνωση που ξεκίνησε την περίοδο της Βενετοκρατίας διακόπηκε όμως με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους. Οι ασκητές όμως δεν έλειψαν ποτέ. Απλώς ξαναγύρισαν στις απόκριμνες περιοχές και τα σπήλαια. Ο ασυντήρητος ναός ερυπώθηκε, οι τοιχογραφίες κατέπεσαν, τα σκεύη του ναού χάθηκαν ή λαιλατήθηκαν από τους Τούρκους. Μόλις στις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζουν να γίνονται κάποιες εργασίες στον Άγιο Νικήτα. Η πρόσωψη του ναού ανακατασκευάζεται, τοποθετείται τέμπλο και αγιογραφούνται πολυάριθμες εικόνες, κάποιες από τις οποίες σώζονται και σήμερα. Την ίδια εποχή, η πνευματική ακτινοβολία της Μονής Κουδουμά επηρεάζει έντονα το καθεστώς για τους ασκητές του Αγίου Νικήτα. Χωρίς να ενωθούν οι δύο σκήτες,
όσοι εγκαταβιώνουν στον Άγιο Νικήτα τίθενται υπό το επιτραχύλιο και την πνευματική καθοδήγηση του Οσίου Παρθενίου, που ήταν ο ιδρυτής και πρώτος ηγούμενος της Μονής Κουδουμά, μαζί με τον αδελφό του Όσιο Ευμένιο. Τα επόμενα χρόνια, όταν πια ο αριθμός των μοναχών της Μονής Κουδουμά είχε αυξηθεί αρκετά, πολλοί φεύγουν αναζητώντας περισσότερη απομόνωση και ησυχία, χωρίς να διακόπτουν την πνευματική τους σχέση με την Μονή της μετανοίας τους. Ησυχάζουν σε παλαιά έρημα μονίδρια, όπως ο Άγιος Νικήτας. Το ίδιο συνέβη και κατά την αλλαγή του ημερολογίου, όταν οι αδελφοί του Κουδουμά συγκρούστηκαν με τον επίσκοπο, αλλά και μεταξύ τους. Ατύπως, τότε όλα τα παλαιά μοναστηράκια των Αστερουσίων έγιναν κελιά της Μονής Κουδουμά. Στο εγκόλπιο ημερολόγιο του έτους 2009 της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικήτα και στην τελευταία προσπάθεια να λειτουργήσει ως μοναστήρι, αναφέρεται: «Προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, ο Άγιος Νικήτας Αχεντριά είναι ερημητήριο της Ιεράς Μονής Κουδουμά. Τηρουμένων των αναλογιών του Αγίου Όρους, ο Άγιος Νικήτας είναι περισσότερο μια μικρή σκήτη του Κουδουμά και λιγότερο κελί ή καλύβη του κυρίαρχου μοναστηριού». Από τους αδελφούς της Μονής Κουδουμά που ασκήθηκαν στον Άγιο Νικήτα, αξίζει να γίνει ξεχωριστή μνήα για τον αρχιμανδρίτη Ευμένιο Σαριδάκη, μια σύγχρονη οσιακή μορφή που αγιοκατατάχθηκε στη συνείδηση των πιστών. Από τον πλούσιο βίο του θα αναφέρουμε μόνο ότι, φεύγοντας από τον Άγιο Νικήτα, εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο Λοιμωδών της Αθήνας, όπου για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε αγόγγιστα και αμυσθή τους λεπρούς. Στις 14 Απριλίου 2022, η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε την αγιοκατάταξη του γέροντος Ευμενίου Σαριδάκη. Ενώπιον του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη, κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος κύριος Ευγένιος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί πόθον ιερών του πληρώματος της Εκκλησίας της Κρήτης η αγιοκατάταξη σάφτη ενός ανθρώπου ολοκληρωτικώς αφοσιωμένου εις την Αγίαν Εκκλησία, ενός οικονόμου των μυστηρίων του Θεού, ώστις ευηρέστησε τον Κύριον διακονών αυτών εν της προσώπης των ελαχίστων αδελφών αυτού». Το 2008,
ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, κύριος Ανδρέας Νανάκης, θέλοντας να δώσει μια άλλη υπόσταση στο προσκύνημα του Αγίου Νικήτα, εγκατέστησε επίσημα τον Αρχιμανδρίτη Νικόδημο, θεολόγο εξ Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Σαμπεζί της Ελβετίας και τον δόκιμο μοναχό και αναγνώστη Δημήτριο. Οι δύο νέοι ξεκίνησαν δυναμικά, με τη συμπαράσταση του Μητροπολίτη, να εργάζονται για το προσκύνημα. Αλλά η ελπίδα αναβίωσης του μοναχισμού και πάλι στον ιερό αυτό τόπο διακόπηκε, καθώς ο Νικόδημος και ο Δημήτριος έφυγαν για την πατρίδα τους όταν δεν μπόρεσαν να εννοήσουν μια νοοτροπία που παγίωσε η συνήθεια των αιώνων και βρέθηκαν κάτω από τη λέλαπα εγκλήσεων και αντεκλήσεων της Μητρόπολης, της Διοικούσας Επιτροπής, της Ενορίας, του Δημοτικού Συμβουλίου, του Τοπικού Συμβουλίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου και πολλών άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, οι προσκυνητές εξακολουθούν ασυραίων στο μακρινό και αρχαίο προσκύνημα του Αγίου Νικήτα. Και ο Άγιος ανταποδίδει παρέχοντας ιάματα. Από τα πολυάριθμα καταγεγραμμένα και μη θαύματα θα αναφέρουμε ένα. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια που οι πειρατές λιμένονταν τα παράλια της Κρήτης, στον εσπερινό της παραμονής της γιορτής του Αγίου Νικήτα, οι προσκυνητές είχαν ανάψει φωτιές γύρω από το σπήλαιο, περιμένοντας να ξημερώσει η μεγάλη εορτή του Αγίου. Κάποιοι πειρατές που περνούσαν με τα καράβια τους είδαν τις φωτιές και αποβιβάστηκαν στην ακτή. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, εχμαλώτησαν τους προσκυνητές και τους έκλεισαν μέσα στο σπηλαιώδη ναό, με σκοπό να τους φορτώσουν την άλλη μέρα στα καράβια και να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Εκείνη τη νύχτα όμως ακούστηκε ένα φοβερό βουητό. Η γη έτρεμε, τα βράχια σκίστηκαν και εμφανίστηκε ο Άγιος Νικήτας δείχνοντας στους εχμαλώτους ένα άνοιγμα στο βράχο του σπηλαίου από το οποίο κατάφεραν να βγουν όλοι έξω και μέσα στο σκοτάδι να απομακρυνθούν και να γλιτώσουν την εχμαλωσία. Το πρωί οι πειρατές μπήκαν στο σπήλαιο και ήταν έκπληκτοι ότι είχαν φύγει όλοι, εκτός από ένα μικρό κοριτσάκι που το είχε πάρει ο ύπνος σε μια γωνιά του σπηλαίου και δεν ακολούθησε τους υπόλοιπους. Οι πειρατές πήραν το κοριτσάκι και το πούλησαν σκλάβα στην Μπαρμπαριά σε ένα πλούσιο αγά. Πέρασαν μερικά χρόνια και ένα πρωί ο αφέντης του κοριτσιού βγήκε στην αυλή και ζήτησε από το κορίτσι να σύρει νερό από το πηγάδι και να του ρίξει με ένα κανάτι να πληθεί. Αλλά εκείνη την ώρα είδε δάκρυα στα μάτια του κοριτσιού και το ρώτησε. «Η τάχουνε τα μάτια σου κι είναι νεφαλιασμένα». Και εκείνη του απάντησε. «Αφέντη, σήμερα είναι του Σταυρού, τα χιάτα Αγίου Νικήτα, και γίνεται στον τόπο μου μεγάλο πανηγύρι». Ο αγάς την κοίταξε αλαζονικά και της είπε. «Αν είχε χάρη ο Σταυρός και ο Άγιος Νικήτας, ήθελε να είσαι από καιρό στο σπίτι του κυρού σου». Δεν απόσωσε το λόγο του και μια εκτυφλωτική λάμψη πετάχθηκε από το πηγάδι και παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικήτας πάνω στο άλογο του. Έπιασε τη μικρή σκλάβα από τον μπράτσο, την έβαλε στα καπούλια του αλόγου του και πριν ξημερώσει την έφερε στο ιερό προσκύνημα την ημέρα της γιορτής του, ενώ το κορίτσι κρατούσε ακόμη το κανάτι με το νερό στο χέρι του. Ο αγάς έπαθε αποπληξία. Για τρεις μέρες ούτε μιλούσε ούτε έτρωγε και την τρίτη ημέρα πέθανε. Παλαιότερα στο σπηλαιώδη ναό του Αγίου Νικήτα υπήρχε ένα εικόνισμα με τον Άγιο Καβαλάρη και στα καπούλια του αλόγου του εικονιζόταν ένα μικρό κορίτσι, αλλά κάποιοι αντίστακτοι ιερόσυλοι το έκλεψαν. Απομένει όμως ο θρύλος να διηγείται το θαύμα του Αγίου Νικήτα.
Πολλά είναι τα θαύματα που έχουν να σου οδηγηθούν οι κάτοικοι των Αστερουσίων, της Μεσαράς, της Βιάνου και όλης της Νότιας Κρήτης, γιατί και σήμερα που δεν υπάρχουν πειρατές, ο Άγιος έρχεται πάντα καβαλάρης και βοηθά όσους τον έχουν ανάγκη. Κάθε χρόνο την παραμονή της εορτής, πολλοίς κόσμος σειραίει στον Άγιο Νικήτα. Καθένας έχει τον πόνο ή την επιθυμία του. Προχυνούν την εικόνα και τη νύχτα κοιμούνται γύρω από τον ναό, περιμένοντας μέσα σε μια κατανυκτική σιωπή να ακούσουν τον ήχο από τα πέταλα του αλόγου του Αγίου, βέβαιοι ότι η προσευχή τους εισακούστηκε. Πιο πέρα από τον Άγιο Νικήτα, προς τα βόρειο-δυτικά, περιμένει τον επισκέπτη μια αναπάντεχη εικόνα. Σε τούτο τον ξερό τόπο, όπου τα μόνα ζωντανά στοιχεία είναι ο αέρας και η θάλασσα, αποκαλύπτεται σε μια ρεματιά ένα πανέμορφο φοινικό δάσος κάτω από το εξοκλήσι του Αγίου Αντωνίου. Το Φοινικό Δάσος του Αγίου Νικήτα είναι το τρίτο μεγαλύτερο της Κρήτης μετά το Φοινικό Δάσος του Βάη και της Πρέβελη. Αποτελείται από φοίνικες του είδους Φοίνιξ Θεοφράστη ή Φοίνικας του Θεόφραστου, το οποίο συναντάται στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Το Φοινικό Δάσος του Αγίου Νικήτα αποτελεί κοινό περιβαλλοντικό πόρο λόγω της σπανιότητας του συγκεκριμένου είδους φοίνικα και είναι περιφραγμένο από τη δασική υπηρεσία προκειμένου να προστατευτεί από τα ζώα που βόσκουν ελεύθερα στην περιοχή, αλλά και από τους κατοίκους των γύρω χωριών, οι οποίοι κάθε χρόνο τις παραμονές της Κυριακής των Βαΐων έκοβαν κλαδιά και τα πουλούσαν στις εκκλησίες για να φτιάξουν τους σταυρούς που δίνονται στους πιστούς. Δικαιολογημένα δημιουργείται στον επισκέπτη το ερώτημα για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η όαση σε τούτο τον ξερότοπο. Σε αυτό το ερώτημα, οι ντόπιοι σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, τότε που στα κρογιάλια της Κρήτης έσπερναν τον όλεθρο και το θανατικό άγριοι πειρατές που λαιλατούσαν χωριά και μοναστήρια, φορτώνοντας στα αμπάρια των καραβιών τους σκλάβους για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Προφανώς, κατέβαιναν εδώ για να προμηθευτούν νερό από την Κεφαλοβρύση, μια πηγή που υπάρχει εδώ. Έτρωγαν χουρμάδες όπως το συνήθιζαν και πετούσαν τους σπόρους, οι οποίοι με τον καιρό φύτρωσαν με τη βοήθεια και του λιγοστού νερού. Και με τούτη την εικόνα που φέρνουν στο νου σου οι απλοϊκοί άνθρωποι του τόπου, δίνουν απάντηση στην απορία και τον θαυμασμό σου για τούτο το δημιούργημα της φύσης. Και εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό οδηπορικό μας στις νότιες απρόσιτες πλαγιές των Αστερουσίων Ωραίων, που αποπνέουν αγιοσύνη, παίρνοντας ως αντίδωρο τις μοναδικές εικόνες της ανέγγιχτης φύσης που σ' αγκαλιάζει με την τραχύτητα και την μεγαλοπρέπειά της.